Εδώ μαζί και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικών Πληρωμών, τον κύριο Πετρίδη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Πετρίδη. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά, εσείς τι ακριβώς κάνατε, κύριε Γρηγορίου, εξηγήστε μας. Μετά από. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς οι Γεωργοί υποφέρομαι τα πάντινα αυτές τις μέρες λόγω της οικονομικής κρίσης. Και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε άλλους τρόπους καλλιέργειας, οι οποίες θα μπορούν να μας φέρνουν κάποια εισοδήματα, τόσο προς εμάς όσο και προς την πατρίδα μας, να βοηθηθούν όλος ο κόσμος. Μετά από μελέτη που είχα κάνει όσον αφορά την βιομηχανική κάναβη, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό το φυτό είναι πραγματικά ένα αθώο φυτό δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο. Εντάξει, αυτό ας πω στο μουνί αρμόδια. Φαντάζομαι αυτές οι δικές σας εκτιμήσεις δεν πολυμετρούν όταν υπάρχουν εκεί αποφάσεις και νομοσχέδια, σωστά. Μα δεν είπε, για να το κάνετε αυτό, δηλαδή πήρατε άδεια από άδεια κάποιον. Βεβαίως, βεβαίως. Εάν κοιτάξετε τον κατάλογο των φυτιών που επιτρέπονται και επιδετούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Πετρίδης, θα δείτε ότι γράφει βιομηχανική κάναβη μαζί με τις πατάτες, τα κουτσά, τα λουφιά, τα φασόλια. Μάλιστα. Αυτό από μόνο του εξυπακούει ότι το προϊόν τούτο μπορεί να φυτευτεί ελεύθερα στην πατρίδα μας. Γιατί διαφορετικά δεν θα επιδοτεί το από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Αυτό θα μας το απαντήσει ο κύριος Πετρίδης. Σας έδωσαν άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας για αυτή την καλλιέργεια? Δεν χρειάζεται άδεια κατά τη δική μας άποψη. Η άδεια είναι ήδη δοσμένη μέσω αυτής της ανάρτησης του καταλόγου που υπάρχει στον ΚΟΑΠ. Ναι, αλλά αφού το Υπουργείο λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε καλλιέργεια οποιασδήποτε μορφής κάνναβης. Το Υπουργείο λέει αυτό το πράγμα διότι υπάρχει μια εθνική νομοθεσία η οποία το απαγορεύει. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει νομοθεσία που το επιτρέπει και όλοι γνωρίζουμε ότι οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερέχουν των νομοθεσιών των εθνικών. Αυτό είναι δική σας ερμηνεία. Ζητήσατε δεν είναι και δική νομική ερμηνεία. Γνωμάτευση. Μπορείτε, έχω γνωμάτευση από πολλούς, μπορεί να το ρωτήσετε από τους δικηγόρους. Θα είναι εδώ και ο Υπουργός σε λίγο ο Υπουργός Γεωργίας. Ναι, να μας το απαντήσει και ο Υπουργός Γεωργίας. Και εσείς τώρα ζητάτε από τον ΚΟΑΠ, από το Συμβούλιο Αγροτικών Πληρωμών, να πάρετε και χορηγία για αυτή τη στιγμή? Θα πάρουμε χορηγία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα πάρουμε. Είναι δεδομένο. Και αυτό το πράγμα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο. Σήμερα το πρωί, παρεμπιπτόντας, ρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας επί του θέματος για τη βιομηχανική κάναβη να πει τη γνώμη του και απήντησε για την ιατρική κάναβη. Δηλαδή εδώ φάσκομαι και αντιφάσκομαι σε αυτόν τον τόπο και είναι λυπηρό. Πρέπει επιτέλους να γνωρίζουμε το αντικείμενο όλοι μας. Όχι να περιμένουν από ένα φτωχό Γιώργο να τους πει τι είναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Εσείς δηλαδή έχετε μιλήσει και με εταιρείες που θα δίνετε αυτή την βιομηχανική κάναβη? Ασφαλέστατα. Και με εργοστάσια εδώ στην Κύπρο πού? Εργοστάσια, αυτό είναι δουλειά του κράτους. Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουν και να δουλέψουν. Δηλαδή εσείς σωστά. Πού θα δίνετε κανένας το προϊόν σας? Δεν δουλεύει. Ναι. Εμείς για την ώρα αυτών των προϊόν, κύριε Νικήτα, να σας πληροφορήσω ότι το κανίν που παράγεται από τη βιομηχανική κάναβη, ναι, δεν έχει γύρανση. Δεν καταστρέφεται ποτέ του. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιούμε σίδερο και να κάνουμε σχάρες, να κάνουμε μπέδιλα, μάλιστα, να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την κάναβη. Η οποία, ναι, αλλά πρέπει κάποιος να την επεξεργάζεται. Δεν χρειάζεται επεξεργασία. Αν την κόβεις, αποξηραίνεται και είναι έτοιμη. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε στις παραλίες μας. Είναι άθικτον σε σκουριά, δεν χαλά ποτέ του, για όσα χρόνια μπορεί να σκεφτείς, ή στη θάλασσα να φτιάξουμε ομπρέλες, να τις χρησιμοποιήσουμε για τους τουρίστες μας. Μάλιστα, δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή μέσα από αυτή την καλλιέργεια να προκληθούν και άλλα προβλήματα, να χρησιμοποιηθεί η κάναβη εκεί που δεν πρέπει? Κανέναν απολύτως, διότι δεν υπάρχει THT, τίποτα. Είναι κάτω από το όριο που υπάρχει μέσα στο μαρούλι. Για φανταστείτε πόσο αθώο πράγμα είναι. Κάτω από το όριο που υπάρχει μέσα στο μαρούλι που τρώμε σαλάτα. Να δούμε τι λέει ο κύριος Πετρίδης. Κύριε Πετρίδη, καταρχήν, τι προνοούν οι κανονισμοί? Γιατί κάπου χάσαμε τον έλεγχο, ναι. Να κάνω μια εισαγωγή. Ναι. Νομίζω ότι γίνεται πολύ θόρυβος για το τίποτα. Γιατί? Θα το εξηγήσω. Η κάναβης είναι δύο είδων. Μάλιστα. Είναι η βιομηχανική, η κλωστική. Αυτή που καλλιεργεί ο κύριος Γρηγορίου, ναι. Και η φαρμακευτική. Μάλιστα. Εκείνη που έχει την ουσία που καπνίζουν οι ναρκωμανείς κτλ. Είναι η φαρμακευτική. Μάλιστα. Η κλωστική δεν έχει καμία ουσία, είναι όπως τα λέει ο κύριος Γρηγορίου. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν έχει καμία ουσία για να βλάψει οποιοδήποτε. Ωραία, γιατί δεν τη διαφοροποιούμε στο θέμα της νομοθεσίας? Να πούμε ότι αυτή είναι κλωστική κάναβη και αυτή είναι κάναβη. Άρχισε η προσπάθεια για αναθεώρηση της νομοθεσίας από τον Δεκέμβριο. Μάλιστα. Αλλά μέχρι σήμερα δεν αναθεωρήθηκε η νομοθεσία.
και έτσι προσπαθούμε να πάρουμε διάταγμα, το οποίο είναι ήδη έτοιμο το διάταγμα, για να προωθηθεί στον Υπουργό Υγείας να το υπογράψει. Στον Υγείας ή στον Γεωργίας. Στον Υγείας, ναι. Υγείας. Για να το υπογράψει το διάταγμα αυτό. Εμείς από την άλλη έχουμε κανονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το είδος της κάνναβης, το οποίο λέγεται cannabis sativa, αυτόν το είδος, επιτρέπεται να καλλιεργηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής. Μάλιστα. Το Υπουργείο Γεωργίας γιατί λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή καλλιέργειας, οποιασδήποτε μορφής κάνναβης. Γιατί το λέει, ναι, αυτό. Αλλά, χαθήκαμε στην νομοθεσία. Το Υπουργείο Γεωργίας πιστεύω, ναι, ότι πρέπει να απαντήσει και στο πώς ευρέθηκε ο σπόρος στο... Θα το απαντήσει μετά ο Υπουργός, θα είναι εδώ, ναι. Πώς βρέθηκε ο σπόρος στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Πώς τον φέρατε το σπόρο. Το σπόρο τον έχουμε αγοράσει από την κοπερατίβα της Γαλλίας, η οποία Γαλλία σήμερα παράγει το 16% της παγκόσμιας παραγωγής. Και τον αγοράσατε, αλλά πήγατε εκεί στην Γαλλία και τον φέρατε. Όχι, τον παραγγείλαμε, ναι, μας τον έστειλα με το ταχυδρομείο. Μάλιστα. Και για να αποφύγουμε κάθε προστριβή και πρόβλημα πιθανόν που να υπήρχε, διότι γνωρίζουμε ότι ζούμε στην Κύπρο και όλα είναι στραβά. Ναι. Όταν πήγα να τον παραλάβω, το είχα πάρει και τον κύριο Μπερδίκη μαζί μου. Και σας παρέδωσαν κανονικά τον... Και μας παρέδωσαν κανονικά τον σπόρο. Ήξεραν το περιεχόμενο. Δεν γνωρίζω αν το ήξερα, δουλειά δική τους αυτή. Θα τους μάθουμε για τη δουλειά τους. Αφού ο σπόρος συνοδεύεται από τιμολόγια, ήταν ένα πακέτο κλειστών αρκετά μεγάλο, όφυλαν να το ελέγξουν. Και κανονικά απαγορεύεται η εισαγωγή, σωστά. Μέχρι σήμερα απαγορεύεται η εισαγωγή. Δεν είχα κάτι άλλο δηλαδή, που να αλλάξει. Δεν αναθεωρήθηκε, ναι, η νομοθεσία. Ακριβώς, άρα απαγορεύεται. Άρα λάθος επέτρεψαν στον κύριο Γρηγορίου να εισάγει αυτό το σπόρο. Δεν γνωρίζω τη διαδικασία, πώς τον έφερε το σπόρο. Και μας εξήγησε τώρα, μέσω του ταχυδρομείου, λέει. Στην παρουσία βουλευτή, ναι. Δεν έπρεπε να το υποδείξουν, ότι θα έπρεπε να πάει σε κάποια υπηρεσία για να δουν το σπόρο. Πάση, αυτή είναι η απόψη προσωπική μου, όχι υπηρεσιακή. Διότι εγώ έχω κανονισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το είδος της κάναβης επιδοτείται. Και θα το επιδοτήσω. Διότι δεν υπάρχει τίποτε το βλαβερό, δεν υπάρχει τίποτε το παράνομο, δεν υπάρχει τίποτε το πάθος. Και περιμένω από ώρα τη ώρα να υπογράψει και το διάταγμα ο Υπουργός Υγείας. Δηλαδή η επιδότηση είναι όπως σε ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Είναι γύρω στα 45 ευρώ, όπως είναι οι εκταρικές επιδοτήσεις στα σιτήρα. Και πόση, μιλάμε για πόση έκταση που έχετε. 4,2 δεκάρια. Είναι δύο ιετήτες, δεν είναι μόνο νόημα. Ναι, δεν είναι άλλη μια κυρία. Ναι, έχουμε φυτέψει εμείς. Άρα, εσείς θα πάρετε κανονικά τη χορηγία. Βεβαίως. Δηλαδή, αν έρθει αύριο και ακυρώσει τα πάντα το Υπουργείο, τι κάνετε, κύριε Γρηγορίου. Τι να ακυρώσει. Βάσει της νομοθεσίας που έχει και βάσει. Εάν νομίζει δεν ξέρω, ότι. Εάν κατά πείτε, την, ναι, άποψη αυτών των κυρίων η εθνική νομοθεσία υπερέχει τη κοινοτική. Δηλαδή θα τα τουμπάρουμε όλα σε αυτόν τον τόπο, που ήδη είναι τουμπαρισμένα εν πάση περιπτώσει, και έρθουν και την καταστρέψουν, θα προσφύγουμε στα δικαστήρια. Και θα ζητήσουμε όχι μόνο αποζημιώσεις για την καταστροφή αυτή, αλλά θα ζητήσουμε να λογοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τόσα χρόνια στερούν τους γεωργούς από ένα σοβαρό εισόδημα. Δεν στερούν, ναι, τον τόπο μας από το να έχει οικονομικές ευχέρειες. Κύριε Πετρίδη. Δεν μπορεί το κράτος να απαγορεύσει την εισαγωγή, διότι μετά θα υπάρχουν. Αφού δεν μπορεί να την απαγορεύσει γιατί δεν αλλάζει και την νομοθεσία, να γίνουν όλα. Θα την αλλάξει. Θα την αλλάξει. Θα την αλλάξει. Εφόσον έγινε σύσκεψη με όλους τους αρμοδίους, θα διαβάσω τη σύσκεψη. Πότε θα την αλλάξει, κύριε Πετρίδη. Υπολογίζω ότι πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Πολλά περιμένουμε πολύ σύντομα σε αυτόν τον τόπο. Ο Υπουργός έγραψε στον πρόεδρο της Βουλής για αυτό το πράγμα. Εδώ έχω μπροστά μου μια σύσκεψη η οποία έγινε με παρόντες την ΙΚΑΝ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΚΟΑΠ, το Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του Κράτους και κάποια προϊσταμένη πολιτικής πάνω στα θέματα. Άρα ήταν εκεί και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει, διότι αν πάρει απόφαση, ναι, το κράτος να μην επιτρέψει να επιδοτήσουμε, τότε θα υποστήκεται συνέπειες, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει και θα επιβάλλει πρόστιμα. Μάλιστα. Αυτό βάσει της εμπειρίας σας θεωρείτε ότι θα έχει το αποτέλεσμα και τα έσοδα στα οποία προσβλέπει ο κύριος Γρηγορίου και στα ωφέλη για την κυπριακή οικονομία. Όχι. Εδώ μιλούμε για 3 δεκάρια, κύριε. Ναι, μιλώ αν αυτό το 3 θέμα δεκάρια, επεκταθεί μιλούμε και... με 45, ξέρω εγώ, 30. Εάν αυξηθεί αυτή η δραστηριότητα, θεωρείτε, ναι, ότι είναι για το καλό της κυπριακής οικονομίας. Βεβαίως, αφού είναι κλωστικοί, κάνουν κλωστές με, με αυτήν την κάνα. Και όχι μόνο. Και δεν ξέρω και τα άλλα παράγωγα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι. Γιατί να μην τη φυτέψω, αφού δεν βλάφτει. Απλά είναι αυτό το αλαλούμ που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών. Το κάναν το αλαλούμ, ναι, από το όνομα. Ναι. Α, θα φυτέψει κάνα και θα επιδοτήσει ο Κυπριακός Οργανισμός κάναβη. Μα ποια είναι αυτή η κάναβη.
Υπάρχουν δύο είδων καναβί, είναι η φαρμακευτική και η βιομηχανική. Ωραία, καλό να τα ξεκαθαρίζουμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Η βιομηχανική μάλιστα δεν έχει να βλάψει κανένα. Δεν είναι αυτοί που χρησιμοποιούν για δεν έχει ναρκωτική ουσία μέσα. Ας το βάλω έτσι. Μάλιστα. Ούτε τα φύλλα, ούτε ο σπόρος. Κατανοητό. Αυτό το κατανοήσαμε. Ας το κατανοήσουν και αυτοί που κάνουν τις νομοθεσίες. Κύριε Γρηγορίου, δηλαδή εσείς θα επεκταθείτε σε αυτήν την τομέα, σε αυτήν την δραστηριότητα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί γεωργοί. Έχει γεωργό που θέλει να φυτέψει 1000 στρέμματα. Τι μας λέτε τώρα. Αυτό το πράγμα μπορεί να σώσει την Κύπρο από την πτώχευση. Μπορεί να και εργοδοτείτε Κύπριους σε αυτές τις φοιτίες. Σε αυτές τις φοιτίες για την ώρα δεν εργοδοτούνται ασφαλώς Κύπροι, γιατί δεν μπορούμε να τους εργοδοτήσουμε. Ήδη αυτά που μας επιβάλλει το κράτος να τους πληρώσουμε είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, στο Ισραήλ πληρώνονται οι εργάτες από το εξωτερικό με 6 ευρώ ημερομίσθιο και εμάς μας υποχρεώνει να πληρώνουμε 40 ευρώ ημερομίσθιο. Δηλαδή, σώνει και καλά, επιμένει το κράτος να τρώει ο πολίτης ακριβά προϊόντα και να εξαγάγει συνάλλαγμα. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, κύριε Νικήτα, σε αυτόν τον τόπο. Οδεύομαι στην καταστροφή. Τι άλλο να σας πω. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να αντιληφθούν, να κάτσουν σοβαρά, να σταματήσει αυτόν τον αλαλούν από υπηρεσία σε υπηρεσία και να ρυθμίζουν τους νόμους παρά αυτά. Ξέρετε ότι δεν είναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία λέει ότι ανίσπρακτα χρέη οφείλουν να διαγράφονται μετά το 6ο έτος. Έχει 7 χρόνια που υπάρχει αυτή η οδηγία. Δεν έχουν περάσει αυτόν τον νόμο. Που αν τον είχαν περάσει, δεν δείχνει οι τράπεζες μας 300 εκατομμύρια και 400 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη. Θα διαγράφονται αυτά, θα έδειχναν τα σωστά κέρδη, θα αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα, πού οδεύαμε και θα σταματούσαμε έγκαιρα. Ενώ τώρα τουμπάραμε για να σταματήσουμε. Αυτά τα πράγματα το κράτος πρέπει να τα δει. Δυστυχώς, οι κυβερνώντες φροντίζουν για τον εαυτό τους και για την πούγκαν τους. Δεν φροντίζουν για τον πολίτη. Φροντίζουν πώς να πάρουν από την πατρίδα και όχι τι να δώσουν για την πατρίδα. Ας σταματήσουμε επιτέλους ως εδώ. Ή πρέπει ο λαός να εξεγερθεί επιτέλους, να σηκώσει το ανάστημά του και να φωνάξει ως εδώ και μην παρέχει. Κάτω οι κλέφτες. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι άλλο τεράστιο ζήτημα το οποίο συζητάμε. Όλα είναι μαζί. Επί του θέματος θεωρούμε ότι από τον τομέα του, από το δικό σας, ναι, θα επιδοτήσετε αυτό και όσοι άλλοι ενδιαφέρονται να μπουν στη διαδικασία να το κάνουν, κύριε Πετρίδη. Και θεωρείτε ότι αυτό θα αποφέρει έσοδα στην κυπριακή οικονομία. Όπως φέρει έσοδα το σιτάρι, το κριθάρι κτλ. Θα φέρουν και αυτά. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είδατε και τα δημοσιεύματα σήμερα. Είδατε το πώς προκύπτει το θέμα, το πώς παρουσιάζεται. Θα είναι εδώ και σε λίγο ο Υπουργός Γεωργίας για να το ξεκαθαρίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι φυσιολογικό όταν ο άλλος ακούει τη λέξη κάνναβις να ανησυχήσει. Όμως όταν του δοθούν οι εξηγήσεις, τι ποικιλία κάνναβις είναι αυτό και τι επιπτώσεις έχει, τότε νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτεκεν όρος και... Ναι, αλλά και το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Επιτρέπεται η βιομηχανική κλωστική κάνναβη. Γιατί δεν την διαχωρίζει από την άλλη κάνναβη. Το Υπουργείο Γεωργίας, για να είμαστε δίκαιοι, έχει τώρα 6 με 7 μήνες που προσπαθεί να περάσει νομοθέτημα ή να αναθεωρήσει νομοθέτημα για να το αλλάξουμε. 6-7 μήνες για μια αλλαγή, κύριε Πετρίδη, είναι πολλά. Κάνατε και υπουργός, είναι πολλοί μήνες. Μπορούμε να τρέξουμε πλέον για να αλλάξουμε τις διαδικασίες. Άρα, εσείς, αν θεωρείτε ότι κάνει οποιαδήποτε κίνηση εχθρική κατά σας το Υπουργείο, θα πάτε στην Ευρώπη. Ασφαλέστατα. Ασφαλέστατα. Κάποιοι πρέπει να ξεσηκωθούν για να διορθωθούν τα πράγματα εδώ πέρα. Διότι όλα οδεύουν από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε. Ας σταματήσουμε επιτέλους να αφήνουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο νηστικά το πρωί. Ας σταματήσουμε τις 72.000 τους ανέργους. Με την κλωστική κάλαβη, αν τη χειριστούν σωστά, αν ειδοποιηθεί το Υπουργείο Εμπορίου, αν τη χειριστούν σωστά, δεν τη χειρίζονται. Τότε θα βρούμε το πρόβλημα. Θα λύσουμε το πρόβλημα καλύτερα από το αέριο και το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια που περιμένουμε. Ωραία. Θα είναι εδώ σε μερικά λεπτά ο Υπουργός.